Είστε συντονισμένοι στο ελεύθερο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Open. Στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Πίσπας. Ακούτε την εκπομπή Ράδιο Παντιέρα. Συζητάμε με την Βαγγελίτσα Δινοπούλου και τον Αλέξανδρο Κατσιγιάννη, αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, για την ελαστική εργασία, τα κενά στα σχολεία και τις χαμένες διδακτικές ώρες. Ήθελα να ρωτήσω, έχουν γίνει πολλές κινητοποίησεις από το χώρο των αναπληρωτών τελευταία και έχει κατακλειστεί και το διαδίκτυο με πάρα πολύ υλικό από αυτά. Ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις του κινήματος. Αλέξανδρε, θα πεις πρώτος. Ναι, βεβαίως. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από το εξής. Ήδη από τον προηγούμενο Μάρτιο έχουν διοργανωθεί μια σειρά κινητοποιήσεων στο Υπουργείο Παιδείας και εναντίον της κυβερνητικής πολιτικής, όπως αυτή τη στιγμή ενορχιστρώνεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από τον Διαβόητο Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, δεδομένου ότι η κυβέρνηση ήδη από τους πρώτους μήνες της προηγούμενης ψήφισής της είχε υποσχεθεί ορισμένους ενδεικτικούς τουλάχιστον διορισμούς για το δημόσιο σχολείο, στους οποίους και δεν προχώρησε. Να σημειώσουμε εδώ το εξής, ότι οι ήδη 2.000 προϋπολογισμένοι διορισμοί της προηγούμενης κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, ακόμη και αυτοί αθετούνται από την παρούσα κυβέρνηση. Ζήτημα δεύτερο, από την προηγούμενη άνοιξη, με διάφορες διαρροές στον επίσημο τύπο, προβαλόταν ως λύση και την κάλυψη των κενών, ακόμη και πρόσληψη συναδέλφων φαντάρων που υπηρετούν τη θητεία τους από απομακρυσμένες περιοχές, προκειμένου στον ελεύθερο χρόνο τους ή στις εξόδους τους να διδάσκουν εθελοντικά στα σχολεία με αντάλλαγμα μόρια προϋπηρεσίας. Αυτό, να πω την αλήθεια, συγγνώμη για τη διακοπή, το θυμάμαι όταν ήμουν μαθητής εγώ. Ακριβώς, συνέβαινε επί χούντας. Λοιπόν, επομένως, ήδη από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, οι ηγεσίες απεργάζονταν τέτοιου τύπου σχέδια για την κάλυψη των κενών. Ζήτημα τρίτο. Μελετιόταν ακόμη και το να δουλέψουν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μέσω βάουτσερ, δηλαδή μέσω προγραμμάτων κοινοφελούς εργασίας, με μέγιστη αμοιβή, μέγιστο μισθό 495 ευρώ για όσους είναι άνω των 25 συνάδελφοι, προκειμένου να μείνει υποστελεχωμένα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ως κατάσταση έχει δημιουργήσει και τεράστια οργή και τεράστια αγανάκτηση και τεράστια ακύρωση του κόπου και της θυσίας των ελαστικών εργαζομένων εκπαιδευτικών όλα τα τελευταία χρόνια, διότι περιπλανώνται σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να εργαστούν στο δημόσιο σχολείο, επί της ουσίας το κρατούν όρθιο, σε συνθήκες πολύ μεγάλης ανασφάλειας και περιπλάνησης, και σε αυτές τις συνθήκες τα αιτήματά μας διατυπώθηκαν με ξεκάθαρο τρόπο από την αρχή. Δηλαδή, απέναντι στην πλήρη ελαστικοποίηση των εργασιακών μας σχέσεων, διεκδικήσαμε μόνιμους μαζικούς διορισμούς στο ύψος των πραγματικών αναγκών του δημόσιου σχολείου και της κοινωνίας. Να σημειώσουμε εδώ ότι ούτως ή άλλως οι γονείς, η πλειονότητα των γονέων, φορολογούνται προκειμένου να τους αναδιανέμονται στοιχειώδη δικαιώματα όπως είναι και η υγεία, όπως είναι και η εκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή και το σύστημα υγείας καταραίει λόγω υποστελέχωσης, αντίστοιχα και η εκπαίδευση. Υπ' αυτήν την έννοια, δεν υπάρχει κανένα νόημα η φορολογική λαιλασία η σημερινή, όταν στοιχειωδώς τα παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο, γιατί δεν υπάρχουν στοιχειώδη αντισταθμιστικά μέτρα στην εκπαίδευσή τους, ή όταν δεν διδάσκονται καν πανελλαδικό στα εξεταζόμενα μαθήματα, ή όταν και τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία και τα ειδικά σχολεία έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους. Συγγνώμη, για τις πανελλαδικές εξετάσεις δηλαδή, κάποια παιδιά, μας λες, αν καταλαβαίνω σωστά, ότι μειονεκτούν, ότι προσέρχονται σε εξετάσεις με πολύ λιγότερα εφόδια. Ακριβώς, σκεφτείτε ότι ούτως ή άλλως, έτσι όπως είναι δομημένο το Λύκειο, λειτουργεί εξτασιοκεντρικά, με ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις συνθήκες του δημόσιου σχολείου παρά μόνο αυτό των φροντιστηρίων. Με αυτές τις συνθήκες, στην ουσία, έχουμε ολόκληρα μαθήματα τα οποία δεν έχουν διδαχθεί ήδη από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Πέρα και έξω από κάθε επεκτατική νομοθεσία, τι ακριβώς κάνει το Υπουργείο, περικοπές στις ώρες του ρολόγιου προγράμματος. Σε αυτό λοιπόν το τοπίο, εμείς λέμε το εξής, ότι πρέπει να πάμε σε ριζική μείωση των μαθητών ένα τμήμα, προκειμένου να έχουμε και στοιχειωδώς καλύτερα παιδαγωγικά και μαθησιακά αποτελέσματα. Πρέπει να υπάρξει επαναλειτουργία όλων των σχολικών μονάδων που είτε έχουν καταργηθεί είτε έχουν συγχωνευθεί. Αυτό αφορά και συγχωνευμένα τμήματα και συγχωνευμένες τάξεις, προκειμένου να υπάρχουν πραγματικές δυνατότητες ολόπλευρης μόρφωσης συνθήκες 21ου αιώνα. Λέμε ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αναπληρώνουμε στην ουσία τον εαυτό μας, άρα μας αντιστοιχεί ο μόνιμος διορισμός σε συνθήκες τέτοιες εργασιακής ανασφάλειας και αδιοριστίας και ανεργίας αυτή τη στιγμή. Δεν ζητάμε κάτι το οποίο δεν δικαιούμαστε, ζητάμε κάτι που δικαιούμαστε. Και να πούμε και το εξής, ότι τα τελευταία χρόνια, επειδή ακριβώς οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί είναι χιλιάδες,
θέλουμε σε συντονισμό με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με τους υπόλοιπους λειτουργούς του δημόσιου τομέα που εργάζονται σε συνθήκες ελαστικής εργασίας και να συντονιστούμε και να αγωνιστούμε, διότι πάρα πολύ απλά είμαστε μια γενιά η οποία και υποασφαλίζεται και υποαμείβεται και υπ' αυτές τις συνθήκες υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες και αγωνιστικής οργάνωσης των ίδιων των εργαζομένων, ούτως ώστε να έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Προφανώς, σε σύγκρουση και σε ριζική αντίθεση με τη βαρβαρότητα την οποία ζούμε τα τελευταία 8 χρόνια στη χώρα. Μάλιστα. Βαγγελίτσα. Δεν θα επαναλάβω αιτήματα τα οποία είπε και ο Αλέξανδρος και είναι και επί της ουσίας το κεντρικό σύνθημα όλων των κινητοποιήσεων. Η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι από το Μάρτι και μετά έχει εμφανιστεί ένα μεγάλο, μια μεγάλη συσπήρωση όλου αυτού του κόσμου της αδιοριστίας, το οποίο και πολύ διασπασμένο είναι και επί της ουσίας πάρα πολλές φορές βρέθηκε σε αντιπαράθεση μεταξύ του μπροστά στο τι κάθε φορά το Υπουργείο του έβαζε να διαλέξει. Δηλαδή επί της ουσίας για ένα μεγάλο διάστημα ο κόσμος της αδιοριστίας και της αναπλήρωσης καλούνταν μονίμως να απαντάει σε διλήμματα που δεν του αντιστοιχούσαν του ίδιου και δεν απαντούσαν και στο πραγματικό πρόβλημα της εποχής. Το αίτημα λοιπόν για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για μαζικούς διορισμούς κτλ. Έχει και μια αξία να τονιστεί ότι εμείς δεν το βάζουμε με όρους συντεχνιακούς. Ότι θεωρούμε ότι η εκπαιδευτική, επειδή ακριβώς είναι λειτουργή και είναι πραγματικότητα αυτό, αλλά παρόλα αυτά, επειδή είμαστε ένα κομμάτι το οποίο επί της ουσίας εντάσσεται σε όλο εκείνο το 60% της άνεργης νεολαίας ή της επισφαλώς εργαζόμενης νεολαίας, των πεντάμινων που ανακυκλώνεται και τα λοιπά και είναι εκ περιτροπής, μια δουλεύει, μια δεν δουλεύει, άλλοτε έχει εργασιακά, άλλοτε δεν έχει ασφαλιστικά και πάει λέγοντας. Εμείς θεωρούμε ότι είναι εκείνο το πραγματικό αίτημα το οποίο απαντάει σε αυτό το τρομερά εκρηκτικό πρόβλημα, το οποίο επί της ουσίας έχει θέσει αμφισβήτηση η όλη πολιτική, έτσι πώς το λένε, εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια μέσα στο μνημόνιο με τις κατευθύνσεις που δίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Επί της ουσίας έχει αμφισβητηθεί η έννοια του τι είναι εργασία και πώς ένας άνθρωπος και νέος ακόμα περισσότερο πρέπει να δουλεύει. Ποιοι θα είναι οι όροι του, με τι συνθήκες, τι μισθό, σε τι περιβάλλον και πάει λέγοντας. Και θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να είναι έτοιμο όχι μόνο των εκπαιδευτικών και των αδιόριστων εκπαιδευτικών πολύ συγκεκριμένα, αλλά και όλης της εργαζόμενης και άνεργης νεολαίας. Και είναι το κάλεσμά μας προς την κοινωνία αυτό. Και αυτή είναι και η επιδίωξή μας. Δηλαδή, ο συντονισμός δεν κλείνεται μόνο στα στενά όρια του δημοσίου, αλλά θέλουμε να απλωθεί σε όλα τα κομμάτια εκείνα των επισφαλώς εργαζομένων, σε ιδιωτικό και δημόσιο. Ναι, πάνω στο σημείο αυτό, ήθελα να πω το εξής, ότι στην κοινωνία ευρύτερα είναι γνωστό ότι υπάρχει όλη αυτή η γκρίζα ζώνη μεταξύ εργασίας και ανεργίας, που υπάρχουν οι 50 αποχρώσεις, ας πούμε, της ημιεργασίας. Δηλαδή υπάρχουν οι απλήρωτοι, υπάρχουν βάουτσερ, υπάρχουν τα πεντάμινα, οι ανακυκλώσεις, όλα αυτά. Όμως η έκταση του φαινομένου της ελαστικής εργασίας στη δημόσια εκπαίδευση ποια είναι? Εγώ πολύ σύντομα να πω. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πολύ διασπασμένο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή... Και σε αυτό το σημείο κιόλας. Yeah. Ότι αυτό το πράγμα, το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχουν πολλές κατηγορίες καθηγητών, δασκάλων, εκπαιδευτικών γενικότερα, αυτό είναι κάτι συμπτωματικό ή είναι μια πολιτική η οποία καλλιεργεί το συντεχνιασμό, ναι, εν πάση περιπτώσει, να το πούμε έτσι? Ναι, ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκπαιδευτικοί πάρα πολλών ταχυτήτων. Από τη σύμβαση που υπογράφουν με τις ώρες τους, από μειωμένου ορομίσθη ή πλήρους ωραρίου, από τον προϋπολογισμό από τον οποίο πληρώνονται, άλλοι είναι ΕΣΠΑ, άλλοι είναι από το πρόγραμμα των δημόσιων επενδύσεων και κάποιοι άλλοι του κρατικού. Ακούστηκε, υπάρχουν σκέψεις και για εθελοντική εργασία και για βάουτσερ και πάει λέγοντας. Φυσικά όλο αυτό δεν είναι κάτι το οποίο προκύπτει απλά και μόνο γιατί υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί, τα οικονομικά του κράτους είναι έτσι. Ειδικά το ΕΣΠΑ έχει ακριβώς αυτό το σκοπό. Να δημιουργεί πολλές διαφορετικές ταχύτητες εντός των εργαζομένων, έτσι ώστε να νιώθει ο καθένας ότι τα δικά του συμφέροντα βρίσκονται απέναντι από του άλλου. Και αυτό και καλλιεργήθηκε και αξιοποιήθηκε από το Υπουργείο. Το προηγούμενο εφτάμηνο της προηγούμενης συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το αξιοποίησε μάλιστα στην προσπάθειά του να βρει συμμάχους στη νέα περίοδο, έτσι όπως την ονόμαζε, ας πούμε, της νέας εποχής που τέλος πάντων ήρθε. Αξιοποιώντας τα αιτήματα ομάδων οι οποίες με τον έναν τον άλλο τρόπο, ας πούμε, θεωρούσαν ότι ικανοποιούσαν εκείνη τη στιγμή τα δικά τους συμφέροντα.
Τα οποία πάντοτε όμως είναι και κοινά και ο στόχος μας είναι ίδιος. Αλέξανδρε. Θα ήθελα να συμπληρώσω το εξής στα λεγόμενα της συναδέλφου της Βαγγελίτσας, ότι καταρχάς όταν μιλάμε για το ΕΣΠΑ πρέπει να είναι καθαρό ότι είναι εγγεγραμμένο στο DNA του η ελαστική εργασία. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Δουλεύεις με το κομμάτι, πληρώνεσαι κατόπιν εορτής. Τι θα πει με το κομμάτι, συγγνώμη, στην περίπτωσή μας εδώ? Παραδείγματος χάρη, τα τελευταία χρόνια θεωρείται καινοτόμος δράση στα σχολεία και η θεατρική αγωγή και η μουσική αγωγή και η εικαστική αγωγή. Οι συνάδελφοί μας δηλαδή, οι οποίοι είναι εικαστικοί ή οι οποίοι είναι θεατρολόγοι, δεν δουλεύουν επειδή θεωρείται ότι πρέπει να υπάρχει σε ένα δημόσιο σχολείο απαραίτητη θεατρική αγωγή. Δουλεύουν πειραματικά σε αυτό το κομμάτι και για όσο χρονικό διάστημα έχουμε κονδύλια από το ΕΣΠΑ. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ότι ο δικός μας στόχος, που είναι ένα νέο 12χρονο σχολείο της ολόπλευρης μόρφωσης, είναι ριζικά αντίθετος από αυτόν της κυβέρνησης. Μετά από ένα χρόνο, ενδεχομένως κάποια άλλη ειδικότητα ή κάποιο άλλο μάθημα να θεωρείται καινοτόμος δράση, άρα να μπορεί να απορροφήσει κονδύλια. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό. Απολύτως. Δεύτερο στοιχείο. Η κυβέρνηση, μολονότι για ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα είχε αντιμνημονιακή ρητορική, ενώ το καλοκαίρι ήταν γνωστό ότι η σχολική χρονιά θα ξεκινήσει με 27.000 κενά, άρα θα έχουμε πραγματική έκρηξη της ελαστικής εργασίας, φρόντισε, αντί να εξασφαλίσει απαιτούμενες πιστώσεις, προφανώς όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, την ίδια στιγμή και ένα φόρο απαλλάσσει την οικονομική ολιγαρχία της χώρας, αλλά και ταυτόχρονα να χρηματοδοτεί κατά προτεραιότητα μια σειρά μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως αυτές συμμετέχουν και διάφορα πρωτοκλασσά τα στελέχη των επίσημων πολιτικών κομμάτων. Αυτά είναι επιλογές, όπως καταλαβαίνετε. Είναι μια επιλογή να έχουμε μια εκπαίδευση που χρηματοδοτείται στο 1,9 του τακτικού προϋπολογισμού, και είναι μια άλλη επιλογή τα διαθέσιμα χρήματα που υπάρχουν, έστω και από αυτές τις ασφιχτικές συνθήκες, τις συνθήκες ευρωμονοδρόμου, να κατευθύνονται προς άλλες επιλογές. Μάλιστα. Πολύ καλά. Αν μπορώ να προσθέσω κάτι ακόμα για το ΕΣΠΑ. Φέτος νομίζω ότι έδειξε και τα όρια του. Γιατί αυτό που είπε ο Αλέξανδρος, ότι επί της ουσίας εισάγει πιλωτικές δομές, το φοβερό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια είναι ότι ολόκληρες δομές της δημόσιας εκπαίδευσης, από το ολοήμερο, την παράλληλη στήριξη, τις υποστηρικτικές δομές, τις ειδικότητες κτλ., όλα αυτά περάσαν σε μια παράλληλη κατάσταση δίπλα από το σχολείο, που και υπάρχουν όσο υπάρχουν τα ΕΣΠΑ. Και φέτος έγινε ακριβώς αυτό. Τα ΕΑΕΠ σχολεία αυτά του διευρυμένου ωραρίου που φτάνουν μέχρι τις 2 και με αυτά γίνανε μαζικά προσλήψεις, ας πούμε, αναπληρωτών ειδικοτήτων θεατρικής, μουσικής, πληροφορικής κτλ. Φέτος είναι πάρα πολλοί συναδελφοί μας οι οποίοι με δεκαετή, ας πούμε, προϋπηρεσία στα σχολεία έχουν μείνει άνεργοι, γιατί θεωρήθηκε ότι η Αττική, η Δυτική, η Μακεδονία και το Αιγαίο είναι περιοχές προνομιούχες, έχουν καλό εισόδημα και άρα είναι σε φάση εξόδου από το ΕΣΠΑ και δεν χρειάζεται να γίνουν προσλήψεις αυτών των ειδικοτήτων. Και τα σχολεία στην Αθήνα ακόμα, σε όλη την περιοχή της Αττικής, είναι άλλα που σχολάνε στο 6ωρο, άλλα στο 5ωρο, στο 7ωρο δηλαδή. Η κατάσταση είναι, φέτος έχει δείξει ακριβώς τα όρια του τι είναι το ΕΣΠΑ και ποια είναι η κατεύθυνση που εισάγει στο σχολείο. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό το στοιχείο, γιατί η Αττική, παραδείγματι, πλήττεται από την ανεργία, από τα στοιχεία δηλαδή. Ναι. Έτσι, από τους αριθμούς. Ναι, ναι, ναι. Είναι εντυπωσιακό δηλαδή. Και μάλιστα για τις περιοχές εξόδου είναι εντυπωσιακό το ότι περιοχές όπως η Ανατολική Αττική και η Δυτική Αττική, που είναι και φτωχές περιοχές, που έχουν πληγεί απίστευτα τα τελευταία χρόνια με την όλη κατάσταση της κρίσης και των μνημονίων, ήταν οι περιοχές με τα πιο εκρηκτικά κενά από κάθε άλλη χρονιά. Και η Κρήτη εννοείται. Απλά αναφέρομαι στην Αττική. Μάλιστα. Που θεωρήθηκε σαν Μάλιστα. περιοχή εξόδου, ας πούμε, από το ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Να κάνουμε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα και θα